Καλύτερα πάει η φωτιά τώρα, κυρίες και κύριοι. Ξέσπασε στην περιοχή Ρουμουντή που βρισκόμαστε, ανάμεσα στις περιοχές, ανάμεσα στο Δασκαλιό και στο Θωρικό, αρκετά κοντά όπως μπορείτε να δείτε σε κατοικίες. Σήμανε λοιπόν συναγερμό στην πυροσβεστική, καθώς είναι και ένα μέρος που επιλέγουν πολλοί για να κάνουν το μπάνιο τους. Η φωτιά, να πούμε, ξεκίνησε πιθανότατα από οικοπαιδικούς χώρους και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο βουναλάκι που βλέπουμε, και έχοντας πουρνάρια και δασική έκταση. Περίπου 15 είναι τα σπίτια που βρέθηκαν κοντά, αρκετά κοντά. Μία ανάσα από το μέτωπο της φωτιάς. Ήταν άμεση η εκένωσή τους. Οι πυροσβεστικοί, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, απομάκρυναν εγκαίρως όλους τους κατοίκους και τους μετέφεραν σε ασφαλή σημεία, ξαναλέω και πάλι προληπτικά. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχείρησαν 36 πυροσβέστες. Επιχειρούν μέχρι και αυτή την ώρα με τις μάνικες, όπως μπορείτε να δείτε, 17 τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος έκαναν ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πάντως αυτή την ώρα, Κατερίνα, δεν βλέπουμε και κάποια ενεργή εστία. Βρίσκεται υπομερικό έλεγχο αυτή την ώρα. Σε λίγη ώρα θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Σβήνουν και τις τελευταίες εστίες, όπως μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή, οι πυροσβέστες. Ναι. Και σε όλο αυτό ευνοούν βέβαια και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν εδώ δώρα.